έκπληξη, παρακαλώ. Το φρύδι μου εδώ και 5 χρόνια δεν σηκώνεται. Είμαι ένα κινούμενο λάθος. Παλιά με περνούσαν για κλέφτη. Είναι μόνο μερικές από τις δηλώσεις που έχουν κάνει οι εγχώριοι Σταρ και σε απλά ελληνικά έγραψαν. Δηλώσεις λοιπόν που προκαλούν έκπληξη και ίσως δεν περιμέναμε να ακούσουμε από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Λόγια διασήμων που δεν πέρασαν απαρατήρητα. Μία από τις πιο πρόσφατες δηλώσεις που πραγματικά μας προκάλεσαν έκπληξη ήταν αυτή της Τόνια Σωτηροπούλου, της πανέμορφης Ελληνίδας που παίζει στη νέα ταινία του James Bond. Είπε λοιπόν στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου: Είμαι πεθαμένη. Είσαι πεθαμένη, διότι έχω διαβάσει ότι σου τα νεκροταφεία. Πας καλά, ρε. Τις πόλεις που πας τα νεκροταφεία. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Με γοητεύουν πάρα πολύ τα νεκροταφεία και γενικότερα οτιδήποτε. Ποιο νεκροταφείο σου έχει αρέσει να ανταλλάξουμε εμπειρίες? Το Μον Μα. Η νεαρή ηθοποιός δεν σταμάτησε μόνο εκεί, αλλά συνέχισε λέγοντας ότι της αρέσουν τα πιο σκοτεινά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε πράγματα για την Τόνια Σωτηροπούλου μέχρι τη συμμετοχή της στο Skyfall. Αλλά βλέποντάς την και μόνο, σίγουρα δεν φαντάζεσαι για εκείνη κάτι τέτοιο. Κάτι που εκπλήσει και τον ίδιο του τον εαυτό κάνει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του στο περιοδικό Hello. Αυτό αναιρούμε και αυτό. Είναι πολύ κεντρικό στοιχείο του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας μου. Πολλές φορές να μην συμφωνώ με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ο δημοφιλής ηθοποιός μάλιστα συνέχισε λέγοντας: Καμιά φορά λέω αστειευόμενος ότι αντί να σκέφτομαι, κάνω διοικητικό συμβούλιο μόνος μου και μάλιστα σπανίως οι αποφάσεις βγαίνουν πανψηφί. Ιδιαίτερη έκπληξη μας προκάλεσαν και τα λόγια του διάσημου σεφ Δημήτρης Καρμούτσου στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Κορίτσια για σπίτι». Μεταξύ άλλων λοιπόν ανέφερε το εξής: Παλιά με περνούσαν για κλέφτη και έκρυβαν τις τσάντες τους. Μια δήλωση που σίγουρα μας άφησε εμβρόντιτους. Περιστροφές, η Μαρία Μπεκατόρου στην εκπομπή Πρωινό μου, μιλώντας για τα μυστικά της ομορφιάς της και το πρόσωπό της, δήλωσε: Ωραίο, ε! Δεν κουνιέται τίποτα. Θεά! Το ξέρω. Δεν σηκώνω φρύδι, το έχω πει χρόνια τώρα. Το φρύδι μου εδώ και 5 χρόνια δεν σηκώνεται. Δεν σηκώνεται. Η γλυκιά παρουσιάστρια έχει παραδεχτεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει κάνει μπότοξ. Και βέβαια τολμάει να αυτοσαρκάζεται. Δήλωση που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη και συζητήθηκε έντονα ήταν αυτή της αγαπημένης Ελληνίδας Σταρ Άννας Βύση για τον Πρωθυπουργό. Η δημοφιλής τραγουδίστρια σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο Οκτώβριο στο περιοδικό Life and Style μίλησε για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με τον Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα λοιπόν είπε: Εγώ ξέρω τον Αντώνη, όχι τον Σαμαρά. Και ο Αντώνης υπήρξε ένας πολύ ωραίος και ρομαντικός μου δεσμός. Ένας άνθρωπος που ερωτεύτηκα, αγάπησα και πέρασα καλά. Έχω πρόβλημα να λύσω. Με ποιο τρόπο να μιλήσω? Κι όμως, ίσως είναι ο μοναδικός Έλληνας που εν μέσω κρίσης έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση. Ακούστε τι είπε λοιπόν ο κεντρικός Ηλίας Ψινάκης. Όταν με απέλησε ο Γερμανός διευθυντής παραγωγής, ενθουσιάστηκα. Μόνο που δεν τον φίλησα. Τα λόγια αυτά τα είπε ο Ηλίας Ψινάκης σε συνέντευξή του στο περιοδικό Downtown, όταν τον απομάκρυναν από τον Αντένα, επειδή κατέκρινε την εκπομπή Fab 5, στην οποία συμμετείχε. Μάλιστα είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που του έκαναν ποτέ στη ζωή του. Το μόνο που τον ενόχλησε, όπως είπε, ήταν ότι τον ξύπνησαν για να του το πούν το πρωί και δεν του το είπαν από το προηγούμενο βράδυ για να ανοίξει σαμπάνιες και να το γιορτάσει με τους φίλους του. Όσο ακόμα θα μπορώ να καταστρέφω με τα βράδια. Για το πώς συμπεριφέρεται στις προσωπικές του σχέσεις έχει μιλήσει στη συνέντευξή του στο περιοδικό OK ο Στέλιος Ρόκος. Και σίγουρα, γνωρίζοντάς τον τόσα χρόνια μέσα από τα τραγούδια του, δεν περιμέναμε να ακούσουμε από εκείνον το εξής: Δεν είμαι το γλυκό αγοράκι που ίσως αρέσει στις γυναίκες. Είμαι ένα κινούμενο λάθος. Κάθε γυναίκα που ήμουν μαζί της ήξερε εξ αρχής ποιος είμαι. Το λάθος τους ήταν ότι πίστευαν πως μπορούσαν να με αλλάξουν. Είμαι ένας μη φυσιολογικός άνθρωπος που λειτουργώ με άλλες ταχύτητες και άλλα θέλω. Είμαι περίεργος τύπος και δεν αλλάζω με τίποτα. Εδώ και 47 χρόνια προσπαθώ να με αλλάξω, αλλά δεν έχω δει καμία διαφορά. Ό,τι κι αν είμαι, είμαι εγώ, ο άνθρωπος σου. Μάλιστα, όντως δηλώσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και έχουν προκαλέσει έκπληξη. Εγώ έχω σοκαριστεί λίγο με την πρώτη που είδαμε στο βίντεο, τη Τόνια Σωτηροπούλου. Αυτό με τα νεκροταφεία, δεν ξέρω, μου κάνει κάπως. Εγώ το ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι?
ότι πάει λίγο να μοιάσει με τη Ζολή, δεν ξέρω. Ναι, το είχαν γράψει αυτό. Ξέρετε το τι παιδιά. Το έχει πει και η Ζολή, Αντζελινά. Καλά, όλοι ξέρουμε ότι γενικώ η Ζολή έχει τέτοιες στάσεις. Με τον πρώην της. Όχι, γενικότερα. Γενικά. Είναι πιο... Τι είναι. Της άρεσε να κοιμάται σε πιο dark, πιο σκοτεινή, ναι. Στο πρώτο της γάμου είχε κόψει... Κάτι τατουάζ είχε κάνει με αίμα. Κάτι, ναι. Καλά, σκεφτείτε ότι η πεζαρία του σπιτιού της, λένε, όταν έμεινε με τον Billy Bob Thornton, ήταν όλα φέρετρα γύρω-γύρω. Ήταν μια μεγάλη ταπεζαρία και τα υπόλοιπα φέρετρα. Πάντως, αυτό που είπε Τόνια Σωτηροπούλου δεν έχει καμία σχέση στην ουσία με την Τζολή, γιατί η μία είπε θα κάνω βόλτα, θα έκανα μια βόλτα σε κάποια νεκροταφεία που υπάρχουν τάφη κάποιων πολύ γνωστών ανθρώπων και οι άλλοι θα κοιμότανε. Νομίζω ότι παρεξηγήθηκε αυτή η δήλωσή της, γιατί είπε παιδιά για τα νεκροταφεία της Μονμάρτης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τη ρώτησε ο Κωστόπουλος και λέει: παιδί μου, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, ποιο είναι το αγαπημένο σου, και λέει της Μονμάρτ. Εντάξει, στο πρώτο, παραδείγματος χάρη. Και εγώ θα πήγαινα στο πρώτο, να δω. Κατάλαβα γιατί πρώτο. Έχει, ναι, έχει. Και εγώ έχω πάρει στο πρώτο νεκροταφείο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Οπότε ίσως λίγο ξέρει, το πήραν διαφορετικά. Βέβαια. Ήταν προκλητικό. Είπε, είμαι πεθαμένη, παιδιά, νομίζω στο πρώτο. Είπε και άλλα. Βλέπω πνεύματα, είπε και άλλα παιδιά. Ήταν ακραία τα χέρια της. Είπε ότι έχει φαντάσματα στο σπίτι. Και γενικότερα πιάνει διάφορες ενέργειες. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι στην Τουρκία, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νεκροταφεία, τα παλιά νεκροταφεία έχουν βάλει μέσα και καφετέρειες. Δηλαδή, μπορείς να πας να πεις το καφέ σου. Είναι σαν να πηγαίνεις σε μια έκθεση. Τουριστικό φέρετρο. Ναι, αγαλμάτων και διάφορων αντικειμένων. Μικρό καφέ λίγο. Η Μπεκατορούλα. Τύπου. Πάμε λίγο στου ζωντανού, παιδιά. Πάμε στου ζωντανού. Δεν θα βρεθούμε, λέει ραντεβού στην Ακροδαφή. Μπεκατορούλα που δεν κουνιέται. Τι είναι αυτό που δεν κουνιέται το φρύδι για τον πότο, ξέρω. Να εξηγήσω, ναι. Όταν εγώ τα ψάχνω. Τι είναι αυτό. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω. Εγώ κουνιέμαι ακόμα. Απλά όταν ξεπερνάς, όταν περνάς, συνήθως πολλές γυναίκες, εγώ κουνιέμαι ακόμα, ναι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν το κατηγορώ το συγκεκριμένο, γιατί όταν σκεφτεί η Μαρία, κάνει τηλεόραση από τα 18. Δεν το κατηγορώ. Και τι σημαίνει αυτό, ότι έχει φάει φθορά από την τηλεόραση, πολλές λέει το πρόσωπό τη. Σπάσε εδώ στο μέτωπο. Αρκετά. Ποιοι ακτινολόγοι, ρε παιδί μου, με την πορεία πολύ ακτινοβολία έχουν επιπτώσει στην υγεία. Έτσι και η τηλεόραση από την πολύ έκθεση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ νέα κοπέλα. Θα μου πει περιορέξει, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή για να κάνει μπότοξ. Κάνει αρκετά χρόνια. 5, ναι. Το ξέρω επειδή το ξέρω και προσωπικά. Δηλαδή αυτό που δήλωσε το λέει κιόλα. Δεν τρέπεται γι' αυτό. Να σου πω κάτι, Θέμη. Κάνουν πάρα πολλέ μπότοξ. Τουλάχιστον η ίδια βγαίνει και το λέει. Γιατί βλέπει κάποιε άλλε που είναι έτσι μούμιε εδώ, δεν κουνιούνται καθόλου. Και λέει δεν κάνω τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το αν πούμε ονόματα θα κλείσουμε. Να σε ρωτήσω. Το μπότοξ το κάνει μία φορά το χρόνο ή κάθε 6 μήνε. Κοίτα, δεν είμαι γιατρός, αλλά νομίζω ότι. Αλλά άκου να πεις. Επειδή είναι αυτό που θέλεις ακριβώς, Παύλο, θα σου πει. Είσαι εμπιστευμένη στα θέματα ομορφιάς. Τα ψάχνω, μου αρέσουν και τα διαβάζω πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαι γιατρός τώρα. Νομίζω κάθε 6 μήνες κάνω ένα, δεν ξέρω. Δεν είμαι γιατρός, κάθε 6 μήνες. Αν να μάθουμε, μην πληρώσουμε τσάπα το γιατρό, να έρθουμε σε σένα πρώτα. Ναι, εγώ δεν μπορώ να στο βαρέσω. Λοιπόν, άλλη δήλωση φοβερή. Άννα Βύση που γιορτάζει και σήμερα, χρόνια πολλά και πάλι. Εγώ ξέρω τον Αντώνη, όχι τον Σαμαρά. Εντάξει, την αγάπησα. Τι εννοούσε. Εννοούσε τον Αντώνη, τον άνθρωπο, προφανώς και όχι τον πολιτικό. Πιο ανθρώπινη, ας πούμε, και όχι... Και όχι τον πρωθυπουργό. Και όχι τον πρωθυπουργό. Και νομίζω και τότε δεν ήταν ιδιαίτερα... Δεν θυμάμαι ήταν ενεργός πολιτικός ή αν έχει ξεκινήσει. Παιδιά, τώρα έγινε αυτό. Ναι, είχε... Βουλευτής πρέπει να ήταν. Α, πότε ήταν, όταν ήταν με την Άννα Βύση. Πολλά χρόνια ήταν. Παιδιά, με τη Βύση ήταν όταν λογικά η ίδια πρέπει να έρθει από την Κύπρο. Τι εννοείς, παιδί μου, ποια Κύπρο. Τι είναι στο ξεκίνημα της καριέρας της. Αυτό ήταν Γιώργος Νταλάρας, μπερδεύεις, το ξεκίνημά της. Ναι. Με τον Σαμαρά η Βύση ήταν όταν ήταν, τι να σου πω τώρα, huge, big, πολύ big. Δηλαδή, είχε ζητηθεί πολύ αυτή η σχέση τότε, όχι, το θυμάστε. Το θυμάστε. Ναι. Ναι. Στο τραύμα δεν ήταν με τον Σαμαρά. Δεκαετία 90 σου βάζω στοίχημα, δεν ήταν 80. Στο τραύμα δεν είναι καμία. Άντε, ένα τα παιδιά με το εμείς και τους δαίμονες. Δηλαδή ήταν πολύ big η Βύση. Παιδί μου ήταν παντρεμένη τότε, τι λες. Ήταν με τον Καρβέλα. Εγώ πήρα πρώτη. Καλά, παντρεμένη με τον Καρβέλα ήταν, παιδιά, η Βύση στην ουσία ήταν μαζί με τον Καρβέλα μέχρι πριν. Το ξέρω, επειδή στους Δαίμονες ήταν η πρώτη συνάντηση που της είχα κάνει, το 93. Ήταν η παντρεμένη ουσιαστικά με τον Νίκο Καρβέλα. Πολύ πριν πρέπει. Παιδιά, με τον Καρβέλα η Βύση, νομίζω το εμείς που είχαν βγάλει ήταν και λίγο αυτοβιογραφικό που ήταν αρχές. Ήταν τέλη 80s ή αρχές 90s. Εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε. Κάπου εκεί νομίζω ότι τα σπάσανε. Σαν ζευγάρι εννοώ, έτσι. Πάντως ήταν πολύ ωραία αυτή η δήλωσή της. Είχε ζητηθεί πάρα πολύ. Εγώ τη βρήκα πάρα πολύ έξυπνη και εύστοχη. Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα έχει κάνει μια. Έχει ωραία σκηνή. Τόσο ενθουσιασμό. Από τις καλύτερες σκηνές που είδα. Λοιπόν, τρέμω στη συνέχεια. Όχι για το παιχνίδι το οποίο το αγαπώ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι που βρίσκουμε τα στοιχεία κτλ. Αλλά επειδή ο Παύλος μεταμορφώνεται, το έχεις δει αυτό το παιχνίδι που κάνουμε. Για το αγαπώ.